Θα κάνω ένα σχόλιο, γιατί έτσι έφτασε η συζήτηση για τις υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, που δεν ήταν τίποτα άλλο από το να δώσει τα διαπιστευτήριά του για την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, είτε αυτά αφορούν τα οικονομικά, ενεργειακά, είτε τα στρατιωτικά, πολιτικά, με τα οποία συμφωνείτε όλοι σας, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, και αυτό οι εδώ καυγάδες δεν είναι παρά η στάχτη στα μάτια προς το λαό, που από αυτή την επίσκεψη θα πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη μεγαλύτερη μπλοκή στον πόλεμο, θα την πληρώσουμε μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, με νέο γύρο εξοπλισμό και βέβαια ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα χάρη της λεγόμενης νατοϊκής συνοχής. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, θα πω μόνο μια κουβέντα για τις νομοτεχνικές που φέρατε. Σε σχέση με το άρθρο 30, σβήνεται, υποτίθεται, η λέξη της έγγραφης απόδειξης, όμως παραμένει το αβάρι να μεταφέρονται και να πρέπει να πληρώσουν σε κάθε περίπτωση τα τέλη οι ιδιοκτήτες που τέλος πάντων δεν βαρύνονται και δεν ευθύνονται σε τίποτα. Πού θα βρεθεί το αποδεικτικό υλικό από το 2014 μέχρι σήμερα ότι έχει καταβληθεί? Είναι δυνατόν να υπήρξε οποιαδήποτε συναλλαγή με το υποθηκοφυλακείο ατελώς? Δεν το έχω δει αυτό να συμβαίνει πουθενά σε τόσα χρόνια. Πείτε μου αν υπάρχει περίπτωση, και πάλι ουσιαστικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρώσουν. Αυτό δεν αλλάζει. Και το οποίο βάζεται μεν για να κατοχυρωθεί σε ένα βαθμό και η ασφάλεια με λόγω του αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, να υπάρχει δικαστική κρίση, αλλά ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν είναι νέες επιβαρύνσεις και για τα οποία δεν ευθύνονται σε τίποτα. Στο άρθρο 30, κύριε Υψηλάντη, λέω για την Ικαρία. Αν δεν με παρακολουθείτε, δεν φταίω εγώ. Είναι θετικό να αναγνωρίζετε το πρόβλημα. Το κατανοούμε ως ένα βήμα ότι πρέπει να λυθεί. Όμως δεν μπορεί... Η νομοτεχνική δεν έσβησε τη δυνατότητα να αποδειχθεί τη χρέωση. Δεν θα έχουν καταβληθεί, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρξουν στην πράξη σήμερα. Τέλος πάντων, στην πράξη σήμερα η κατάσταση όπως έχει Ναι, για να μην, γιατί θα χάσω και το χρόνο. Τώρα να πω μια κουβέντα. Αυτή είναι η όλη μας ένσταση. Εκεί προβληματιζόμαστε ότι τέλος πάντων δεν μπορεί να επιβαρυνθούν ξανά στην Ικαρία μετά από ένα τόσο μακροχρόνια εμπλοκή με αυτές τις διαδικασίες και με τέλη εγγραφής και με τα δικαστικά έξοδα, βέβαια, που είναι δεδομένα. Τώρα, σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισμού, να πω κάποια πράγματα για να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ και δεν αλλάζει κατά περίπτωση ότι οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να διατίθενται για την προώθηση του λαϊκού μαζικού αθλητισμού, να χρησιμοποιείται από τις ομοσπονδίες, τα ερασιτεχνικά σωματεία. Αυτές θα πρέπει να συντηρούνται με ευθύνη του κράτους, το οποίο είναι και το μόνο υπεύθυνο για τη δημιουργία, την συντήρηση των νέων κατάλληλων αθλητικών υποδομών. Άλλωστε, δεν είναι καινούριο. Από το 2004 μέχρι σήμερα, με όλες τις κυβερνήσεις, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις μένουν να σκουριάζουν αντί να αξιοποιούνται προς όφελος όλων των παραπάνω. Διαφωνούμε σταθερά με την παραχώρηση αυτών των υποδομών σε ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις δηλαδή που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, όπως γίνεται σήμερα με την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μάλιστα για 49 χρόνια για χρήση και εκμετάλλευση. Η κάθε ανώνυμη αθλητική εταιρεία που είναι μια επιχείρηση πρέπει να είναι υπεύθυνη για να δημιουργεί τις δικές της υποδομές, να τις συντηρεί κλπ. Και τέλος πάντων είναι εντελώς διαφορετικό να παίζει σε ένα παιχνίδι, σε ένα γήπεδο, και άλλο βέβαια να παραχωρούνται οι δημόσιες υποδομές αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΚΑΕ και μάλιστα
αποκλείοντας τη χρήση άλλων. Επίσης, για το άρθρο 7 της τροπολογίας, είμαστε κάθετα αντίθετοι με τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, χωρίς δημοσιότητα και μάλιστα για τέτοια ποσά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Είναι πρόκληση αυτό το πράγμα να γίνεται. Όμως, θα πω και αυτό χωρίς άλλο σχολιασμό, ότι αυτή η δυνατότητα δίνεται και αξιοποιείται με βάση το νόμο 44-12 του ΣΥΡΙΖΑ, που θέτει αυτά και δίνει αυτή τη δυνατότητα για τις απευθείες αναθέσεις στις δημόσιες συμβάσεις. Τώρα, για την τροπολογία 13-11 του Υπουργείου Οικονομικών, η κύρια διαφωνία μας είναι, βέβαια δεν μας βρίσκουν σε καμιά περίπτωση σύμφωνος, τα άρθρα 3 και 4 που αφορούν στην πραγματικότητα ενισχύσεις για ακόμα ένα χρόνο σε επιχειρήσεις του τύπου που βέβαια δεν διέκριναν σε καμιά περίπτωση αν αυτές αφορούν μεγάλους ή μικρούς. Ουσιαστικά για ένα χρόνο χρηματοδοτεί ακόμα τις εργοδοτικές εισφορές 2% επί του τζίρου των ασφαλιστικών ταμείων, προς τα ασφαλιστικά ταμεία επί τον τζίρο των επιχειρηματικών ομίλων, και βέβαια ταυτόχρονα χαρίζονται πρόστιμα και προσαυξήσεις για χρέη προς τον ενιαίο δημοσιογραφικό οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης, δηλαδή χάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία χρήματα την ίδια ώρα που για τους ανέργους του κλάδου βέβαια έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Όμως, ακόμα και αυτή η διάταξη του άρθρου 1 για την ενίσχυση που δίνεται για τον τουρισμό, υποτίθεται, της Σάμου και της πυρκαγιάς της Εύβοιας. Εντάξει, τώρα είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια εξοραϊσμού της κατάστασης που υπάρχει στις περιοχές, της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης στη διαχείριση των συνεπειών από τον καταστροφικό σεισμό στη Σάμο και τις πυρκαγιές της Εύβοιας, για την οποία δεν γίνεται τίποτα απολύτως, και όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται συνολικά αυτές οι συνέπειες, αλλά τώρα αναρωτιόμαστε κιόλας αν και αυτά τα όποια τα 300 ή τα 150 ευρώ που θα δοθούν για να πάει κόσμος σε αυτές τις περιοχές θα απορροφηθούν την ίδια ώρα από τα υπερδιπλάσια εισιτήρια των πλοίων, τα οποία αφήσατε να εκτιναχθούν σε αυτές τις τιμές και δεν μειώσατε τις τιμές τους, και βέβαια τα καύσιμα φωτιά που τελικά απαγορεύουν στους εργαζόμενους να κάνουν φέτος διακοπές. Επειδή έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσουμε στο σύνολο της την τροπολογία, θα την καταψηφίσουμε και λόγω των υπόλοιπων διατάξεων. Για την άλλη τροπολογία είπα. Ευχαριστώ.